Καλησπέρα λοιπόν και από μένα και ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η μελέτη η οποία μας έχει παρουσιαστεί και πάρα πολύ χρήσιμη. Ανοίγει πολύ μεγάλα ζητήματα, θέτει πολύ μεγάλα ερωτήματα για το πώς θα μεταβούμε από ενδεχομένως από ένα μοντέλο που εστιάζουμε στη σύγκληση σε ένα άλλο μοντέλο που βασίζεται στα περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό άλλωστε δένει και με την φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, που θέλει να αφήνουμε πίσω μας τα κλασικά προγράμματα που βασίζονται σε επιχορηγήσεις και να περνάμε σε προγράμματα που σε μεγάλο βαθμό αξιοποιούν τη μόχλευση των πόρων. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι όταν διάβαζα τη μελέτη, αλλά και τώρα που την άκουγα, σκεφτόμουν ότι πόσο θα ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να την κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα σήμερα. Μα καμία. Δυστυχώς, η ελληνική εμπειρία απέχει πάρα μα πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για μας εδώ, που εντάξει, έχουμε ένα, αν θέλετε, μια αγωνία για τη χώρα μας, αλλά πόσο μάλλον έχουμε και μια διπλή αγωνία, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή τώρα που θέλουμε να ετοιμαστούμε για την λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή, έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ανοιχτά, γιατί μιλάμε για τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, μιλάμε δηλαδή για αυτά τα οποία μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε για να πάμε μπροστά. Γιατί, κυρίες και κύριοι, άμα φύγουμε από τη θεωρία και πάμε στην πράξη, διαπιστώνουμε το εξής. Η Ελλάδα από το 1980 περίπου μέχρι σήμερα έχει απορροφήσει περίπου 115 δις ευρώ. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να έχουμε μία αίσθηση, το εθνικό ΑΕΠ είναι 160 δις. Και περιμένουμε μέχρι το 2020 να απορροφήσουμε περίπου άλλα 25,5. Άρα, αν τα βάλουμε όλα μαζί, θα φτάσουμε στα 135-140. Τα έχουμε πάει καλά στις υποδομές. Πολύ σωστά ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στα πολύ μεγάλα έργα τα οποία εξελίσσονται τώρα. Μπορούμε να αναφερθούμε και στα πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, ακόμα και μεσαία και μικρότερα έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, υδρεύσεις, αποχετεύσεις και τόσα άλλα. Όμως, υστερούμε δραματικά στην επιχειρηματικότητα. Όπως υστερούμε δραματικά και στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, όλα αυτά τα λεγόμενα πιο ήπια, αν θέλετε, μοντέλα, στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Καινοτομία, διασύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης με παραγωγή, σε όλα αυτά τα επίπεδα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να κάνουμε μια αυτοκριτική, θα δούμε ότι διαχρονικά, πέρα και πάνω από κόμματα και ιδεολογίες, η χώρα μας υστερεί και υστερεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, ότι ασφαλώς, και έχει απολύτως δίκιο ο κύριος Υπουργός, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα τρία επίπεδα της διοίκησης, δηλαδή το ευρωπαϊκό ή, αν θέλετε, το υπερεθνικό, το εθνικό, αυτό που εμείς λέμε για την οικονομία της συζήτησης, η Αθήνα, η πλατεία Συντάγματος, αλλά και το περιφερειακό, πρέπει να λειτουργούν όλα μαζί, πρέπει να συνλειτουργούν μάλλον, πρέπει να συνεργάζονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όμως αυτό που γίνεται σήμερα στη χώρα μας είναι ότι ο ένας πατάει πάνω στα πόδια του άλλου. Και έχουμε μπλέξει τις γραμμές μας. Και δεν ξέρουμε πού αρχίζει ο ένας και πού σταματάει ο άλλος. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τις αρμοδιότητες. Έχουμε δημιουργήσει ένα υπερσυγκεντρωτικό, ένα υπεργραφειοκρατικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που κάνει καλά είναι να δίνει άλοθη και δικαιολογίες σε εμάς που πολιτευόμαστε όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Να δώσω και μερικά παραδείγματα για να έχουμε μια αίσθηση. Γιατί, ξέρετε, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, εδώ δεν αναφέρομαι στη σχέση μιας περιφέρειας ή ενός Δήμου με ένα Υπουργείο. Μακάρι να ήταν ο συνομιλητής μας ένα Υπουργείο. Μπλέκουν δυστυχώς πάρα πολλά Υπουργεία. Παράδειγμα. Το πιο απλό, το πιο βασικό. Θέλει η Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος να αξιοποιήσει πόρους του προγράμματός της για να τρέξει ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής.
να συμφωνήσουμε ότι η Περιφέρεια Αστεράς δεν θα προβάλλει τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, χωρίς παρεξήγηση σε όποιον καταιγείται από το Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με τα δικά μας, με τους Δελφούς και τις χίλιες δυο ομορφιές μας. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Τουρισμού και από τον ΕΟΤ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλουμε, για παράδειγμα, να τρέξουμε ένα πρόγραμμα για να χρησιμοποιήσουμε πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που μετά και την τελευταία αναθεώρηση έχουν αυξηθεί, για να τρέξουμε κάτι, να πω πάλι το πιο απλό, έτσι, vouchers για την αγορά εργασίας. Να επιδοτήσουμε δηλαδή εμέσως ή αμέσως επιχειρήσεις για να μπορούν να προσλάβουν κάποιους ανθρώπους. Είναι επιλέξιμο, συνάδει με τους σκοπούς του προγράμματος, δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε, γιατί αυτό το κάνει ο ΕΔ, άρα λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Θέλουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με γιατρούς. Πάλι να τρέξουμε ένα πρόγραμμα με vouchers για να μπορούμε να βοηθήσουμε και να αυξήσουμε την ιατρική κάλυψη, πόσο μάλλον σε αυτή την περιφέρεια, η οποία, αν δείτε τα νούμερα, έχει το χαμηλότερο αριθμό γιατρών στην Ελλάδα. Πάλι δεν γίνεται λόγω του Υπουργείου Υγείας. Θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνιών. Πάλι πρέπει να πάμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Σύγκλησης. Νομίζω αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Τα δίνω αυτά ως παραδείγματα για να πω το εξής, ότι άμα δεν ασχοληθούμε στην Ελλάδα με τους θεσμούς που σωστά αναδεικνύονται και από τη μελέτη, άμα δεν ασχοληθούμε με την αρχιτεκτονική του κράτους, όσο καλή την πίστη να κάνουμε ο καθένας μας προσωπικά και όλοι μαζί τις προσπάθειές μας, όσο και αν βρίσκουμε τρόπους να ξεπερνάμε και τους ίδιους μας εαυτούς για να συνεργαζόμαστε, τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και θα παραμένουμε στο κόκκινο το οποίο έδειξε ο χάρτης. Το οποίο κόκκινο, όπως νομίζω πιο πολλοί από εσάς σημειώσατε, δεν είναι το σήμερα. Είναι το potential, οι δυνατότητες για το αύριο. Αυτός είναι ο κώδυνας του κινδύνου σήμερα. Υπάρχει ένα μοντέλο, είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Είναι ένα μοντέλο που θέλει όχι μόνο τις περιφέρειες αλλά και τους δήμους, συνολικά την αυτοδιοίκηση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε ισχυρούς, αυτόνομους και ανεξάρτητους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζει την αρχή της επικουρικότητας. Ένα μοντέλο το οποίο προβάλλει και ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και εν τέλει την αποτελεσματικότητα. Είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε. Πόσο μάλλον τώρα, που είμαστε ίσως στο σημείο μηδέν για την ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.